Η Ζουλιά Ντε Κουρνό αναστάτωσε τις Κάνες και έφυγε από το 74ο Φεστιβάλ Κανών με το κορυφαίο βραβείο. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Τιτάν», μόλις η δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτης που κερδίζει το βραβείο στα 74 χρόνια του θεσμού. Όταν έβλεπα άλλους σκηνοθέτες να κερδίζουν το Φοίνικα όλα αυτά τα χρόνια, στα παιδικά μου χρόνια, στην εφηβεία μου, ακόμα και όταν μεγάλωσα, έλεγα στον εαυτό μου ότι στεφανώνονται από ένα είδος τελειότητας. Όλοι οι σκηνοθέτες και η μία σκηνοθέτης που κέρδισαν πριν από εμένα πρέπει να σκέφτονταν το ίδιο, ότι η ταινία τους δεν είναι τέλεια, δεν είναι δυνατόν. Το «Τιτάν» είναι η δεύτερη ταινία της Ντε Κουρνό και με τις έντονες σκηνές βίας και σεξ προκάλεσε πολλές συζητήσεις και δίχασε το κοινό. Σε άλλες δυναμικές γυναικείες παρουσίες, η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε απέσπασε το βραβείο γυναικείου ρόλου για το «The Worst Person in the World» του Ιωακίμ Τρίερ. Το βραβείο αυτό ανήκει στον Γιουακίμ γιατί απλά είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Κάνει όλο τον κόσμο γύρω του πολύ καλύτερο και με έκανε και εμένα πολύ καλύτερη. Όλα τα οφείλουμε σε αυτόν. Η ταινία «The Worst Person in the World» είναι μια σκοτεινή ρομαντική ταινία, το τρίτο μέρος της τριλογίας του Όσλο του Γιουακίμ Τρίερ. Στο βραβείο καλύτερου ηθοποιού νικητής αναδείχθηκε ο Αμερικανός Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς για τον Ήτραμ του Τζάστιν Κερζέλ. Οι περισσότερες ταινίες που με έκαναν να πω στον κινηματογράφο προέρχονταν από την Ευρώπη. Σημαίνει πάρα πολλά για εμένα να βρίσκομαι εδώ και να δέχομαι αυτό το βραβείο. Not in the silks, not in the cottons. Ran into all the shops, strangers were stopping to help me, tears streaming down my face. Ταινίες από όλες τις Ηπείρους βρίσκονται στη λίστα των νικητών του Φεστιβάλ Κανών, που κατάφερε να γιορτάσει τον κινηματογράφο παρά την πανδημία. Ο Σπάικ Λι και η Επιτροπή του πήραν την τολμηρή απόφαση να βραβεύσουν μια νέα γυναίκα, τη Ζουλιά Ντε Κουρνό. Απόφαση ιστορική, που ανοίγει νέους ορίζοντες για τον κινηματογράφο.